προδοτικούς αποκλείς. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Υπουργείο είχε κρίνει, είχαν εγγυηθεί κάποια χρήματα και αφού φτάνουμε στο τέλος του πρωταθλήματος, λέει, δεν θα πάρετε μία ή θα πάρετε τόσα που θα γίνετε ρεζίλοι παγκοσμίως. Είναι ντροπή τους. Όπως εμείς την ντροπή που αυτοί προσπαθούν να βγάλουμε εδώ στην ΚΟ, θα κάνουμε μια μεγάλη γιορτή με τα κορίτσια μας, τα πολύ ωραίες αθλήτριες και αξιότερες άλλες δόξες εδώ, θα μην αθληθούμε ρε παιδιά. Είναι να βάζεις τις φωνές. Όμως θα κάνουμε τη γιορτή μας εδώ. Δεν έχει τόσο σημασία, έχει το αποτέλεσμα σαφώς, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αποδείξουν τους άκρηστους ότι εμείς είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Εμείς, οι αθλητές, οι προπονητές, σύντε οι σύλλογοι, τις δυσκολίες που συναντάμε. Ο κ. Μπασούτς και εγώ έχουμε ένα άκος ατέλειωτο, δεν μπορούμε να σας δώσουμε οδηπορικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε την ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να πούμε και κάθε μέρα είμαστε στο γραφείο και συζητάμε, μπορούμε να δώσουμε στην τάδε ομάδα 1.000 ευρώ γιατί θα πάει από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και δεν έχει μία. Δεν έχουμε μία. Και ακόμα περιμένουμε. Συγγνώμη που σας τα είπα, είμαι πάρα πολύ θυμωμένος και πικραμένος από προχθές. Όμως εδώ επαναλαμβάνω, ο Δήμος, οι κάτοικοι, με τόσο ενθουσιασμό έχουν δεχθεί αυτή την εκδήλωση, θα πετύχουμε και μαζί και εμείς μια πολύ σπουδαία διοργάνωση. Λυπάμαι, το γήπεδο είναι πολύ μικρό δήματο. Εγώ πιστεύω ότι αν είχαμε ένα γήπεδο 1.500 θέσεων θα ήταν γεμάτο με το ενθουσιασμό που είχε ο κόσμος. Ελπίζω ότι με τους πολύ καλούς υπουργούς που είχετε τους δωδεκανείς τους και εκείνοι θα δώσουν χρήματα και έχουν ένα αξιόλογο γήπεδο και σωστό. Γιατί είναι και αυτό παράνομο. Και εδώ έχει δώσει. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Να πάμε καλά και θα πάμε καλά και να κάνουμε γιορτή. Συμφωνούμε όλοι. Το λόγο έχει ο Ταμείας του Κουτέντα Σημαντσέρο, ο κ. Νίκης Βασόλης. Ξέρετε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι στον κόσμο και την δάχτυα αυτή η τύχη του Ταμεία, για να υπάρχει, καλύφθηκα σε πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά που είπε, μάλλον προς το 100% ο κ. Μπολέμης, ο αντιπρόεδρος μας. Θέλω να προσθέσω κάτι. Χθες ο πρόεδρος, ο κύριος Στραβός, έδωσε μια στα μέσα. Μέσα στα πολλά σωστά που είπε, είπε και το εξής. Ο αριθμός δεν είναι δαπάνη για να μην πω. Ο αριθμός είναι κοινωνικό αγαθό και κοινωνική επένδυση. Όταν περιπόκτω το αριθμό, κάπου αλλού θα στέλνεις. Θα στέλνεις ή σε αυτά που είπε ο κύριος Βολέμης ή θα στέλνεις στα νοσοκομεία. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για τη σχέση αθλητισμού και νοσοκομείου. Είναι πραγματικά κάτι πολύ αξιόλογο, θα το δούμε να σας το μοιράσω. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τις τέσσερις αθλητισμάτες που έφτασαν σε αυτή τη φάση, στην ελληνική φάση. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν πάρα πολύ καλά παιχνίδια και τα αναπτυχθεί αυτό που λέμε από την Αθλητική. Ο καλύτερος να κερδίσει. Η Ομοσπονδία θα κάνει και τώρα και πάντα ό,τι μπορεί να ξέρετε ότι μπορεί να τη γράψει. Και βέβαια δεν εννοώ παράδοση του ιδιών και κλείσιμο τη Ομοσπονδία που θα πανέμει. Αυτά δεν είναι λογικά. Αλλά ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε όλου του επίπεδου του δρόμου για να αποκαταστήσουμε την οικονομική αξιοπιστία τη Ομοσπονδία. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σταυρός Ιγκάρας. Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω εκ μέρους του Δημάρχου Κώστα Καϊσέντου, του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών της ΚΟ, όλους εσάς, την διοίκηση της Ομοσπονδίας, τις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four, τον Νίκαρο Καλυμπέας, τον Ελληνικό, τον Παναθηναϊκό,
συμπατριώτες μας, πολιτική ομάδα, το Λιμποκράτη. Να πω, αγαπητέ αντιπρόεδρε, ότι κρίσατε και δεικτικός και έκληρος και μάχημος ταυτόχρονα. Είναι πολύ συγκροτημένο. Αποτυπώνοντας πολύ θλαπτερά την παραστατική μια γκρίζα πραγματικότητα που επικρατεί στον χώρο του αθλητισμού και δεν διαφέρει διόλου από την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι συμπολίτες μας από άκρη σε άκρη της Ελλάδας. Νομίζω όμως ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ανοίξουμε μια παρένθεση και να δώσουμε λίγο χρώμα σε αυτό το γκρίζο, αυτό που σε Σαββατοκύριακο. Να πω ότι το νησί μας, Λυκός, το νησί του Ιπποκράτη, ζει πρωτόγονες στιγμές, δίδυκε στα γιορτά για να σας προδεχτεί, να υποδεχτεί τις αθλήτριες όλων των ομάδων. Μας αναστοτώσετε ευχάριστα και βέβαια όλα αυτά προφανώς είναι προϊόν πολλής δουλειάς, επίπονης δουλειάς και επίμονης ταυτόχρονα, προϊόν δουλειάς χρόνων και χρόνων στα γήπεδα της ΧΟ. Λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, διέγραψε μια σημαντική τροχιά σε ό,τι αφορά την παρουσία της στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Δωδεκανήσου και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολύ σημαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό του νησιού. Προφανώς, το μπάσκετ αυτή την περίοδο υπηρετούν άνθρωποι που γνωρίζουν, που είναι οι δήμονες, και γι' αυτό παράξαμε και παρήκτη ένα τέτοιο σημαντικό αποτέλεσμα για να είμαστε όλοι εμείς στην ευχάριστη θέση να ζούμε πράγματα που στο πολύ κοντινό παρελθόν φάνταζαν εξωπραγματικά. Πραγματικά πέρυσι όταν η ομάδα μας ανέβηκε στην Α1 κατηγορία, στα μεγάλα σαλόνια όπως συνήθισε να λέμε στην Αλεπτό, όλοι μαζί συγκρατημένα βάλαμε ένα στόχο λέγοντας ότι πάμε για να κρατηθούμε. Και έχει ο Θεός. Φάνηκε όμως ότι με τη συμπαράσταση του κόσμου η ομάδα έδωσε τον καλύτερο της σε αυτό. Κατέγραψε μια πολύ σημαντική και αξιοπρεπή παρουσία και κατέκτησε την εμπιστοσύνη και της Ομοσπονδίας. Και ο Δήμος με τη σειρά του συμπαραστεκόμενος δίπλα στην ομάδα κατάφερε μέσα από μια συνεχή διεκδίκηση όλο το διάστημα να πετύχει να διεξαχθεί στο νησί μας, στην πόλη μας, ο τελικός του Final Four. Εκτιμώ ότι θα σας ανταμείψουμε την επιλογή σας αυτή. Είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη σε επίπεδο οργανωτικής δουλειάς που έχει προηγηθεί. Εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην διεξαγωγή των αγώνων. Θα ευχηθούμε να κερδίσει ο καλύτερος. Θέλουμε θέαμα, όμορφο θέαμα, είναι μία γιορτή και έτσι θα συμπορευόμαστε. Να ευχηθώ σε κάθε μία από εσάς προσωπικά και συλλογικά κάθε επιτυχία. Θέλουμε να περάσετε καλά και εντός των αγωνιστικών χώρων, αλλά και εκτός, εκτός είναι ένα πολύ όμορφο και φιλόξενο νησί και θέλουμε φεύγοντας από εδώ την Δευτέρα να γίνετε όλοι και όλες εσείς καλύτερες δευτές του νησιού του ΣΚΟ. Και θα είμαστε πάντα εδώ να σας φιλοξενούμε, είτε συλλογικά, σε επίπεδο αθλητικό, είτε ατομικά, έχουμε πολλά να δώσουμε σαν νησί. Να είσαστε καλά, ευχαριστώ, καλό αγώνα. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιλήμαρχε, τώρα να περάσουμε όμως στις πρωταγωνίστρες και τους πρωταγωνιστές της